Γιγαντιαία κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του ανθρωπιστικού δράματος στις Φιλιππίνες. Το πέρασμα του τυφώνα Χαϊγιάν υπολογίζεται ότι άφησε πίσω του περισσότερους από 10.000 νεκρούς και προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές. Οι ανάγκες σε τρόφιμα, πόσιμο νερό και φάρμακα είναι τεράστιες. Οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών αποστέλουν ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 90 Αμερικανοί πεζοναύτες καταφθάνουν στη χώρα. Στρατιωτικά αεροσκάφη με προμήθειες κατευθύνονται στο επίκεντρο της καταστροφής. Η εικόνα από την Ταγκλαμπάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας, λέγεται είναι αποκαλυπτικές του χάους. Ο τυφώνας και τα γιγαντιαία κύματα που προκάλεσε ισοπαίδωσαν την πόλη των 220.000 κατοίκων. Ορμητικά νερά και τόνοι από συντρίμμια παρέσυραν ανθρώπους και έσβησαν ολόκληρα χωριά από το χάρτη. Τα πάντα καταστράφηκαν. Όλα χάθηκαν. Το μόνο που μου έμεινε είναι τα ρούχα που φοράω και το παιδί μου. Σε απόγνωση, οι κάτοικοι κάνουν έκκληση για βοήθεια. Ζητώ βοήθεια γιατί δεν έχω πια σπίτι, δεν έχω χρήματα, δεν μου έμεινε τίποτα. Αρκετές ώρες μετά το χτύπημα του τυφώνα, τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί φαινόμενα αλληλασιών. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.